Νομίζω ότι πρέπει να σεβαστούμε τις στιγμές αυτές, οι οποίες πραγματικά και για την ελληνική κοινωνία αλλά και για τη ΣΥΡΑ ιδιαίτερα είναι στιγμές που πρέπει σοβαρά και υπεύθυνα να καθίσουμε να συζητήσουμε, πέρα από τα όποια ψηφίσματα τα οποία θα πάνε όλα μαζί με τα άλλα, να καθίσουμε και να δρομολογήσουμε κάποια πράγματα που θα μπορέσει το νησί πραγματικά να μην φτάσει σε αυτό που είπε προηγουμένως ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου, στη μετανάστευση, αλλά στο να δημιουργήσουμε μια ανάπτυξη τέτοια οποία θα δώσει και θέση εργασίας και θα συγκρατήσει ιδιαίτερα τους νέους στον τόπο τους. Είναι πολλά που μπορεί κανείς να πει σήμερα, αλλά πιστεύω ότι το να διαχωρίζουμε όπως κάνουμε, όπως συνηθίζει η Δημοτική Αρχή. Φέραμε του νεορίου, βγάλαμε ένα ψήφισμα. Φέραμε τους δασκάλους, βγάλαμε ένα άλλο για τη μη συγχώνευση στο σχολείο, τα οποία συγχωνεύτηκαν. Άλλο ένα για τα λύκεια. Και να διαιρούμε τους κατοίκους για να τους βολεύουμε όλους, αυτό είναι λάθος. Πιστεύω ότι θα πρέπει να βγει μια ενιαία, ομόφωνη απόφαση σήμερα από εδώ. Δεν μπορεί ο καθένας να περιφρουρεί τις κομματικές του ταυτότητες ή τα κομματικά του πιστεύω. Θα πρέπει όλοι μαζί να αντιδράσουμε όχι σε αυτό το πολυνομοσχέδιο το οποίο καταστρέφει και τους δημοσίους υπαλλήλους και τους δημοτικούς και τους ιδιωτικούς και τις επιχειρήσεις. Αυτό το πολυνομοσχέδιο δεν αφορά μόνο τους δημοτικούς υπαλλήλους. Δεν έχω τίποτα μαζί τους. Εμείς ξεκινήσαμε από την προηγούμενη Τρίτη, όντας έχοντας στάση εργασίας, ανεβήκαμε και δηλώσαμε στην Οικονομική Επιτροπή ότι δεν συμμετέχουμε γιατί συμπαριστάμεθα στη στάση εργασίας των δημοτικών υπαλλήλων. Στις 14 του μήνα που ξεκίνησε το Σωματείο της Καταλήψης και έβγαλε το ψήφισμά του, συγκεντρώσαμε 15 υπογραφές για να έρθει θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ο κύριος Πρόεδρος και ο κύριος Δήμαρχος φυσικά δεν το έχουν δει αυτό καθόλου. Έφεραν το θέμα όπως το έφεραν και εισηγούνται αυτά που εισηγούνται. Νομίζω ότι δεν πρέπει να υπάρξει κανένας διαχωρισμός μεταξύ δημοτικών υπαλλήλων, δημοσίων υπαλλήλων, ιδιωτικών υπαλλήλων και επιχειρήσεων. Η ΣΥΡΑ και η Ελλάδα υποφέρει συνολικά. Δεν υποφέρουν μόνο και δεν μπορούμε να αγωνιζόμαστε μονοπλευρά και να διαιρούμε σε νέες τάξεις πραγμάτων. Ναι, στους δημοτικούς υπαλλήλους να μην κοπούν τα επιδόματα και στους υπόλοιπους, στους δασκάλους που ακούσαμε προηγουμένως, τι θα γίνει. Θα πρέπει να κοπούνε. Πιστεύω ότι υπάρχουν τρόποι και υπάρχουν τρόποι να πληρώσουν αυτοί που τα έφαγαν και όχι αυτοί που μια ζωή πληρώνουν. Το εύκολο είναι αυτός που κάνει σωστή δήλωση και ο μισθωτός και ο συνταξιούχος να του πάρουν και αυτός που έκανε μια οικονομία και έφτιαξε ένα σπιτάκι να τον φορολογήσουν. Αυτοί που τα φάγανε στα χρηματιστήρια, αυτοί που τα φάγανε διαχρονικά με όλες αυτές τις προμήθειες, τις ιστορίες που έχουν γίνει, είναι γνωστές τα ταμεία τα οποία τα επένδυσαν σε φούς και στο χρηματιστήριο, έτσι, και έχουμε φτάσει να μην υπάρχουν χρήματα στα ταμεία για να δοθούν συντάξεις, κανένας δεν τους άγγιξε. Λοιπόν, νομίζω ότι υπάρχουν τρόποι, θα πρέπει να βγει ένα ενιαίο ψήφισμα, ομόφωνο, κατά του πολυνομοσχεδίου. Και πρώτα και κύρια, να καλέσουμε τους τοπικούς βουλευτές, ο ένας εξ αυτών είναι και εισηγητής του πολυνομοσχεδίου, λες και δεν έχει βάλει καθόλου το χεράκι του σε όλη αυτή την κατάσταση. Έτσι. Και να ξεκινήσουμε σε μια άλλη συνεδρίαση άμεσα, το έχω ζητήσει κατ' επανάληψη και το έχουμε δηλώσει, μια σοβαρή και υπεύθυνη συζήτηση. Ο Δήμος, η Περιφέρεια, το Επιμελητήριο, το Εργατικό Κέντρο, τα Σωματεία, τι θα γίνει και πού θα πάει το νησί. Δεν υπάρχει περίπτωση κανένας πολιτικός, είτε αυτής της κυβέρνησης είτε της άλλης, όποια είναι αυτή που θα βγει, να έρθει κάτω εδώ στο νησί να μας λύσει τα προβλήματα. Τα προβλήματα είναι σοβαρά. Ξεκινάτε, βλέπετε την αγορά, είναι κλειστή. Το φωνάζομαι
από προεκλογικά. Κατηγορηθήκαμε ότι κινδυνολογούμε, ότι φωνάζουμε για να καπηλευτούμε κάποιους ψήφους. Η κατάσταση έχει φτάσει στο αμήν. Τη βλέπετε καθημερινά. Επομένως, πρέπει να αντιδράσουμε και πρέπει να αντιδράσουμε σοβαρά και υπεύθυνα. Ναι, στο ψήφισμα συμφωνούμε για όλες τις τάξεις των εργαζομένων. Δεν τους διαχωρίζομαι με τίποτα. Και θα πρέπει ακόμα και σήμερα να καθοριστεί η επόμενη συνεδρίαση, ίσως την επόμενη εβδομάδα, έτσι να περάσει αυτή η εβδομάδα, και να καλέσουμε και την περιφέρεια και το επιμελητήριο που είναι εδώ παρόν και να ξεκινήσουμε, κύρια, από τις σπατάλες που κάνει πραγματικά το κράτος. Η περιφέρεια, η κοινομαρχία και ο Δήμος, τα ενίκια που πληρώνουν για να νοικιάζουν κτίρια, να στεγάσουν τις υπηρεσίες τους, ενώ η δημόσια περιουσία καταραίει, ξεπερνά το εκατομμύριο και θα μπορούσαν να πληρωθούν πολλοί υπάλληλοι από αυτά τα ποσά τα οποία σπαταλούνται. Και κάποιοι έχουν ευθύνες για αυτά. Και περιφερειάρχες και νομάρχες και άλλοι. Κύριε Αγαμέρη, αν θέλετε. Κύριε Πρόεδρε, ήθελα να ξεκινήσω, χωρίς να μου το χρεώσετε, με δύο στο χρόνο μου, με δύο αστερίσκους. Ο πρώτος αστερίσκος αφορά τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου, ο οποίος πράγματι με τη γενναία θέση του απόψε έδωσε και το περίγραμμα της κρίσης, αλλά και το στίγμα που βρίσκεται η πόλη. Και το έδωσε με μια ανιδιοτέλεια ζωντανή, που λέει ότι υπάρχει και ένας επιστημονικός σύλλογος σε αυτή την πόλη που αγωνιά για το πραγματικό δράμα της πόλης και που δεν τεμαχίζει με μικροπολιτικές όπως κάνει ο κύριος Δεκαβάλας ως δήμαρχος της αγωνίας του κόσμου για να μπορέσει να συντηρήσει τη γαρέγκλα του. Και γι' αυτό πραγματικά, Νίκο Παγίδα, σε ευχαριστώ που είσαι απόψε εδώ. Η δεύτερη κουβέντα, η δεύτερη, όσο αν θέλετε, και δύσκολη στιγμή, είναι αυτή που θα πω τώρα. Πράγματι πρέπει να σεβαστούμε τις στιγμές και πρέπει να μην κάνουμε συμβιβασμούς με τους βολεμένους. Αλλά κύριε Δήμαρχε και εσείς κύριε Αρχηγέ της αξιωματικής αντιπολίτευσης, εδώ μέσα αντιπαρατίθεστε εικονικά. Μέχρι και σήμερα, παρά τις τυπανοκρουσίες που κάνετε εσείς εναντίον του Δημάρχου, ναι, ο κύριος Δήμαρχος ως πρόεδρος της ΤΕΔ σας αναθέτει δουλειές. Σας αναθέτει δουλειές, σας είχε αναθέσει... Πριν την υποψηφιότητα. Ποια υποψηφιότητά σας? Αν έχετε την καλοσύνη να μην κάνετε διάλογο. Όχι. Παρακαλώ. Σας ανέθεσε ως πρόεδρος της ΤΕΔΚ, σας ανέθεσε εργασίες τις οποίες ως επιχείρηση τις διεκπεραιώνατε μέχρι και τον Αύγουστο. Επομένως εδώ έρχεστε και παίζετε θέατρο. Είσαστε εικονική παράταξη, εξυπηρετείτε τα πολιτικά συμφέροντα ενός κόμματος και τι, δεν σας ανέθεσε. Κύριε Δήμαρχε, δεν του αναθέσετε οικονομοτεχνικές μελέτες ως πρόεδρος, τι γελάτε? Έρχεστε λοιπόν και κοροϊδεύετε τον κόσμο. Γιατί ακριβώς είσαστε το κόμμα που έχετε μάθει να παίζετε πολιτική ηθοποιία σε βάρος των πραγματικών συμφερόντων του κόσμου. Και ήρθατε εδώ και ξεκινάω τώρα, από τώρα θέλω να μετρήσω χρόνος μου, κύριε Μανθόπουλε, να σας πω για τις πραγματικές αγωνίες του λαού. Οι αγωνίες του λαού είναι τεράστιες. Μη γελάτε. Ξέρετε, αν ακούσετε κάποιους εκπαιδευτικούς που πάνε κάθε μέρα στο σχολείο, αυτό το χαμογελάκι σας το πριβέ, κύριε Μανθόπουλε, θα σας φύγει. Γιατί σε μένα άλλες γωνιές της Ελλάδας υπάρχουν παιδάκια που πάνε και λένε, γιατί τα κρύβουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ότι ο μπαμπάς αυτοκτόνησε. Εδώ τώρα
ακόμα και στα δικά μας τα σχολιά υπάρχουν παιδιά, και το ξέρουν οι εκπαιδευτικοί μας, που δεν έχουν ένα δίφραγκο να πάρουν ένα κουλουράκι. Και αυτό πραγματικά δείχνει τις αντοχές αυτής της κοινωνίας, την οποία ταχθήκαμε να εκπροσωπούμε. Ο κύριος Δήμαρχος είναι απ' έξω από αυτά. Ήταν ο θριαμβευτής των εκλογών, ο οποίος έλεγε ότι θα μας προμηθεύσει καινούριους παραδείσους, αν εκλέγονταν. Σήμερα, το μόνο στο οποίο έχει περιοριστεί είναι να προστατεύσει τα πραγματικά δικαιώματα των υπαλλήλων του Δήμου. Και ξέρετε, εκείνο που ήθελα να πω, κύριε Δήμαρχε, είναι ότι είμαι εξαιρετικά ανήσυχος. Είμαι εξαιρετικά ανήσυχος, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα, όταν θέτατε ζήτημα αν θα έχουμε στο δίμηνο να πληρώσουμε τους υπαλλήλους, και εγώ είχα μια άλλη αίσθηση και έλεγα ότι με βάση όσα μας λέγατε για την πραγματική ευμάρεια και την ευδαιμονία του Δήμου μας, θα ήσασταν σε θέση και τους υπαλλήλους να τους αντιμετωπίζετε με μια, αν θέλετε, εύκολη πραγματικότητα. Εκείνο που μου λένε όμως είναι ότι σε 2 μήνες ίσως να μην μπορούμε να δίνουμε και τους μισθούς των υπαλλήλων μας ακόμα. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα η οποία δεν είναι και τόσο έτσι ευχάριστη, και ίσως ακόμα και αν ήθελα να σας υπερακοντήσω και να σας βάλω στον άθλο να κάνετε πολιτικές διεκδικήσεις, θα ήθελα τουλάχιστον πράγματι να διασφαλίσουμε τη δυνατότητα να πληρώνουμε τους δικούς μας εργαζόμενους. Αλλά δεν είναι μόνο οι δικοί μας εργαζόμενοι. Δεν δώσαμε έναν πολιτικό αγώνα πριν από 1 χρόνο για να διασφαλίσουμε μόνο την ικανοποίηση των μισθών των υπαλλήλων του Δήμου. Εάν ήταν αυτό το πολιτικό μας στοίχημα, πραγματικά θα σας έλεγα ότι έχετε κάνει κάποιες ιδιαίτερες προσπάθειες. Το ζήτημα είναι ότι είστε εντελώς ανίκανοι να κάνετε το οτιδήποτε για να βοηθήσετε μια κοινωνία η οποία είναι στο τέλμα. Είσαστε εντελώς ανίκανοι να εμφυσίσετε έστω και το παραμικρό αγέρι αισιοδοξίας σε ένα κόσμο ο οποίος πραγματικά βυθίζεται σε μια τρομερή κρίση. Ακόμα και όταν αντιμετωπίσαμε το φοβερό πρόβλημα του νεωρίου, υπήρχαν άνθρωποι που μπορούσαν να δώσουν ένα τόνο αισιοδοξίας. Εσείς το μόνο που επιχειρήσετε είναι πώς θα διαχειριστείτε την κρίση και πώς θα Θέλετε να ολοκληρώσετε, αν θέλετε. Παρακαλώ, μην διακόπτετε. Παρακαλώ, ανέχετε την καλοσύνη, μην διακόπτετε συνεδρίαση. Το μόνο που απαιτούμε από εσάς και περιμένουμε πραγματικά, μετά τα τόσα χρόνια συνεργασίας που είχαμε, τη συμπαράστασή σας και την συμμετοχή σας στον αγώνα το δικό μας. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Δεναξάν, έχετε την καλοσύνη. Κύριε Πρόεδρε, μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Αυτό που κάνετε είναι αδιανόητο. Δεν μπορεί ο κάθε Καρακατσάνης να σταματάει αγόρευση. Ο κάθε διάτριτος Καρακατσάνης να σταματάει αγόρευση ρετού. Κύριε Δεναξάν, για να έρχεται, να κάνει τις δικές του απόψεις. Κύριε Δεναξάν, ο υπόδικος Καρακατσάνης. Έτσι. Κώδικος Καρακατσάνης, εδώ μέσα καταλύσατε τη δημοκρατία και τη δημοκρατική αρχή. Ο κώδικος Καρακατσάνης να σταματάει. Παρακαλώ. Δεν βοηθάτε τη δικασία, κύριε Πέρεγκε. Εσείς δεν τη βοηθάτε. Παρακαλώ. Δεν θέλω να υπάρχει κατηδίαν συνομιλία. Όποιος θέλει να μιλήσει, να βγει εκτός της αιθούσης. Παρακαλώ. Σας παρακαλώ τώρα.
Δεν τερπίλιζω. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Έχει καταγραφεί. Και εσείς σας παρακαλώ. Δεν είσαστε. Λοιπόν, παρακαλώ σε όλους τους παρισταμένους. Όλα καταγράφονται. Ο καθένας μπορεί να περασπίσει. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Λιγνού. Αν έχετε την καλοσύνη. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Παρακαλώ. Να επιβάλλουμε. Ο καθένας είναι υπόλογο της παραλήφθης. Με τους τραμπούκους που μαζέψατε εδώ. Κύριε Αλιγνού, συγκρατήστε τους εργαζομένους σας. Κύριε Απέργη, αν μου επιτρέπετε κιόλας, εκ μέρους του θεσμού σας το υποβάλλω αυτό το αίτημα, να ανακαλέσετε αυτές τις εκφράσεις που απευθύνατε. Όπως ξέρετε, από τα χρόνια που έχουμε μαζί χρηματίσει σε αυτήν εδώ την αίθουσα, θεωρώ ότι το πολυτιμότερο πράγμα που μπορεί να διασφαλιστεί εδώ μέσα είναι η ατομική αξιοπρέπεια του καθένα. Και πάντα, έστω και με εντάσεις, έστω και με παροξισμούς, ακόμα και σε κάποιες στιγμές που έπρεπε να κάνουμε με πόνο καρδιάς κάποια σκληρή κριτική, και να υπερβούμε ακόμα και τα προσωπικά μας συναισθήματα, αυτό το έκανα. Υπάρχει όμως ένα άλλο θέμα, κύριε Πρόεδρε, το οποίο εσείς δεν διασφαλίσατε. Και αυτό είναι η ερώτητα της συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου. Εντάξει, κύριε Απέργη, να μην χρονοτριβούμε και παίρνω τον λόγο. Σας παρακαλώ θέλετε πάρα πολύ, μην με διακόπτετε. Μην με διακόπτετε. Καλά. Κύριε Πρόεδρε, δεν είναι δυνατόν να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Ναι, ναι. Λοιπόν, ειλικρινά, ντρέπομαι για λογαριασμό όλων μας. Παρακαλώ, διατηρήστε λιγάκι την αυτοσυγκράτηση σας όλοι. Παρακαλώ, λοιπόν, δεν μπορούμε να επιτρέπουμε στον οποιονδήποτε τρίτο να διακόπτει τη συνεδρία. Μια μισή ώρα, κύριε Απέργη, ακούμε εσάς να μιλάτε για εφόλη τη ύλη. Δεν είναι δυνατόν. Παρακαλώ, λίγο αυτοσυγκράτηση. Δεν είναι δυνατόν, κύριε Γιαλόγλου, να ακούω το κάθε καρακάκι. Κατσάνη να διακόψει τη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Αρκετά, εντάξει. Έτσι. Ο κύριος Δήμαρχος. Εάν εσείς το ανέχεστε. Παρακαλώ. Εντάξει, είναι κατανοητό. Εγώ έκανα μια ένστατη προσπάθεια εκ μέρους του οργάνου. Απλά οφείλω να πω ότι όλοι απολαμβάνουν. Εντάξει. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, κύριε Απέργη, παρακαλώ, αν συνεχιστεί αυτή η πρακτική να παρεμβαίνετε, θα αναγκαστώ όχι να διακόψω τη συνεδρίαση, αλλά να προχωρήσω σε πιο δραστικά μέτρα. Παρακαλώ, κύριε Απέργη, μην εξωθείτε την κατάσταση. Μην εξωθείτε την κατάσταση τώρα. Γνωρίζετε πολύ καλά. Έγινε κατανοητό η θέση και η άποψή σας. Εγώ όφυλα εκ μέρους του σώματος να σας μεταφέρω την πάνδημη θέση. Κατανοητό, ευχαριστώ. Εντάξει. Εντάξει, κύριε Απέργη, είναι κατανοητό. Λοιπόν, ο κύριος Δήμαρχος έχει το λόγο. Παρακαλώ. Θέλω να εκφράσω τη λύπη μου για το επεισόδιο που έγινε και για τα λόγια που ακούστηκαν για το πρόσωπο του κυρίου Καρακατσάνη. Θα πρέπει να πούμε ότι ο κύριος Καρακατσάνης, πέρα από την υπέρ 20ετή προσφορά του στη θέση του Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, ανέλαβε ένα προσωπικό ρίσκο και ένα προσωπικό στοίχημα, δέχτηκε να πάει να υπηρετήσει την πολεοδομία που όλοι γνωρίζουμε σε τι κατάσταση βρισκόταν τη στιγμή που μεταβιβάστηκε στο Δήμο μας και ανελήφθη αυτή η αρμοδιότητα από το δικό μας οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης την 1η Ιανουαρίου του 2011, και σήμερα πραγματικά ακούγονται τα πλέον καλά λόγια για τη συγκεκριμένη υπηρεσία και αναγνωρίζονται από όλους τους φορείς αλλά και τους πολίτες, αναγνωρίζεται η συμβολή του Παναγιώτου Καρακατσάνη και των παιδιών που πλαισίωσαν και από το Δήμο την πολεοδομία και των ήδη υπηρετούντων στην πολεοδομία, και έχουμε ένα πολύ καλό πραγματικά αποτέλεσμα σήμερα στην πολεοδομία τον τελευταίο χρόνο. Η συμβολή του Παναγιώτου Καρακατσάνη είναι σαφέστατη, έχει υπηρετεί μαζί με τους συνεργάτες του μέχρι αργά το απόγευμα και έχω ιδία γνώση για αυτό που λέω, και χωρίς να αμείβονται ιδιαίτερα στο συγκεκριμένο τομέα, και είναι πραγματικά πολύ άσχημο να ακούγονται λόγια όπως υπόδικος και τα λοιπά, τη στιγμή κατά την οποία πραγματικά δεν γνωρίζω και εγώ, το λέει 2 χρόνια τώρα ο κύριος Απέργης αυτό το πράγμα, ότι υπάρχουν υπάλληλοι της τεχνικής
της υπηρεσίας του Δήμου που είναι υπόδικη κτλ. Δεν γνωρίζω, πέρα από το, από το ότι έδωσα εγώ μία κατάθεση για μία υπόθεση πριν 1,5 χρόνο και πλέον, ήταν γύρω στον Απρίλιο ή Μάιο του 2010, δεν έχει εξεταστεί κανένας απολύτως υπάλληλος του Δήμου για αυτή την υπόθεση και προφανώς η υπόθεση αυτή έχει κλείσει. Δεν γνωρίζω τίποτα περισσότερο δηλαδή από τον από όσα αναφέρει ο κύριος Απέργης. Από εκεί και πέρα, το να εξτομίζονται έτσι χαρακτηρισμοί όπως υπόδικος και τα λοιπά, παρουσία του τοπικού τύπου, παρουσία τόσων δεκάδων εργαζομένων εδώ πέρα και πολιτών και εκπροσώπων φορέων και με τρία τηλεοπτικά συνεργεία, θεωρώ αν μη τι άλλο ας πούμε ότι ήταν βαρύτατο ατόπιμα αυτό που έγινε. Βαρύτατο ατόπιμα. Δεν θα βλάπτε, αγαπητέ Κώστα, να ζητήσει μια συγγνώμη δηλαδή τώρα και να αποκατασταθεί. Από κάτω είναι εισαγγελέας να μου κάνει μήνυση τώρα για συκοφαντική δυσφήμιση. Από κάτω είναι, σας το λέω. Μάλιστα, κατανοητό. Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο. Και θα ήθελα να πω ότι εδώ πέρα, αγαπητοί συνάδελφοι, δεν είμαστε ένα μικρό κοινοβούλιο. Ούτε έχουμε δυνατότητες τεράστιες. Έχω ξαναπεί σε αυτή την αίθουσα, δεν μπορούμε να λέμε στον κόσμο τρελά πράγματα, πράγματα που δεν στέκονται. Αυτή τη στιγμή δεν είναι μόνο σε ύφεση η οικονομία της Ελλάδας. Δεν προσπαθεί η Ελλάδα αυτή τη στιγμή να μαζέψει τα ασημάζευτα, αλλά έχουμε μια παγκόσμια κρίση που έχει οδηγήσει την παγκόσμια οικονομία σε ύφεση. Τώρα το να μιλάμε εδώ, εντάξει, να κάνουμε κάποια πράγματα, να σώσουμε την κατάσταση, να περιορίσουμε τις απώλειες, να περιορίσουμε αυτό το βαρύ πλήγμα που δέχεται η κάθε ελληνική και στη συγκεκριμένη περίπτωση η κάθε Συριανή οικογένεια, το δέχομαι. Παλεύουμε με χιλίους δύο τρόπους. Με τα προγράμματα του ΟΑΕΔ, βλέπετε ότι έχουν περάσει πόσες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν είναι πράγματι μόνο οι δημόσιοι, οι δημοτικοί υπάλληλοι. Είναι εκατοντάδες κόσμος, χιλιάδες ίσως, που είναι άνεργοι στη Σύρο και στις Κυκλάδες. Είναι πάρα πολλές τάξεις που πλήττονται. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ άσχημα για την πατρίδα μας. Και τα λέμε, εντάξει, και το καταλαβαίνω ότι όλοι το κράτος έχουμε απέναντί μας, το κράτος έπρεπε να μας προστατεύσει, το κράτος έκανε επί δεκαετίες αυτή την άθλια οικονομική πολιτική, να δανείζεται συνεχώς και με τα δανεικά να ζούμε χωρίς παραγόμενο προϊόν, δηλαδή να ζούμε μια ευημερία εντελώς επίπλαστη. Από εκεί και πέρα όμως δεν είμαστε εδώ μικρό κοινοβούλιο να έρθουμε να λέμε αυτό το νομοσχέδιο έθιξε στους δασκάλους. Εδώ πέρα έχουμε συγκεκριμένα τους στενούς μας συνεργάτες, τους υπαλλήλους του Δήμου. Έχουν μια απεργία. Έχουμε τα σκουπίδια που έχουν ανέβει βουνά αυτή τη στιγμή. Ήρθαμε κυρίως να πάρουμε απόφαση πώς θα αντιμετωπίζουμε αυτή την κατάσταση, αυτό το φαινόμενο, να συμπαρασταθούμε σε αυτούς και να πούμε πραγματικά ότι δεν μπορεί ο υποχρεωτικής εκπαίδευσης να παίρνει 750 ευρώ νυχτά, ας πούμε. Δεν γίνεται αυτό. Όσο και πρόβλημα να έχει το κράτος, αυτό πρέπει να το διορθώσει. Δεν μπορεί να λέει ότι είναι δυνητικό το επίδομα του οδοκαθαριστή. Δυνητικό και μπορεί με υπουργική απόφαση να το καθορίζει μέχρι τα 150 ευρώ. Να είναι ξεκάθαρο το πλαίσιο αυτό και να πούμε όχι, πρέπει να είναι το επίδομα, να δίνεται δηλαδή στον οδοκαθαριστή. Πρέπει να δίνεται το επίδομα στους υπαλλήλους όλων των Κυκλάδων, όχι μόνο τους δημοτικούς αλλά και τους δημόσιους των προβληματικών περιοχών. Γιατί έτσι είμαστε ο μόνος από τους 5 νομούς του Αιγαίου που εξαιρείται. Δύο βασικά πράγματα να έρθουμε να πούμε. Αν θέλουμε να πούμε εδώ πέρα, όχι στο πολυνομοσχέδιο, όχι εδώ, όχι εκεί, να πούμε συγκεκριμένα. Το πολυνομοσχέδιο θα πάει να ψηφιστεί. Αν δεν ψηφιστεί, θα πέσει η κυβέρνηση και θα έχουμε κάποιες εξελίξεις. Από τη στιγμή που πάει να ψηφιστεί, δεν θα κλείσουμε τα μάτια. Θα δούμε τι μπορούμε να σώσουμε από το πολυνομοσχέδιο. Για να έρθουμε λίγο στα ίσα μας. Υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα σήμερα. Αν δεν το έχετε καταλάβει, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Εγώ ανησυχώ βαθύτατα, όχι μόνο για το μέλλον των εργαζομένων και για το αν μπορούν να σταθούν οικονομικά στα πόδια τους, ανησυχώ βαθύτατα και για τη δημόσια υγεία. Σήμερα συζητήσαμε εκτενέστατα με το Σωματείο τι μέτρα πρέπει να λάβουμε για την προστασία της δημόσιας υγείας. Ήδη στείλαμε εταιρείες να ψεκάσουν σε όλα τα χωριά και στην Ερμούπολη. Υπάρχουν τεράστια θέματα. Και θα πρέπει να σας πω και κάτι άλλο που δεν είπα στην αρχή, πέρα από το πώς θα αντιμετωπίσουμε σήμερα με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, πώς θα αντιμετωπίσουμε σε συνεργασία με το Σωματείο και τους εργαζόμενους γενικότερα την προστασία της δημόσιας υγείας. Έχουμε πει ότι σε ένδειξη συμπαράστασης, όχι στην όποια μορφή αγώνα, αλλά στα αιτήματα και στο γενικότερο αγώνα των εργαζομένων του Δήμου, η αιρετή του Δήμου
θα περικόψουν αντίστοιχα με απόφαση του Δημάρχου και της Εκτελεστικής Επιτροπής το μισθό τους για όσο διάστημα θα διαρκούν οι κινητοποιήσεις οι απεργιακές των εργαζομένων του Δήμου. Δεν μπορώ να φτάσω στο σημείο να κόβω, όπως ήρθε η εγκύκλειος τώρα, να κόβω το μισθό των εργατών της καθαριότητας και να το κάνω ολόκληρο. Έτσι. Θα κόψουμε και τους δικούς μας μισθούς όσο διάστημα υπάρχει αυτή η κινητοποίηση. Διασύρθηκε αυτή τη στιγμή ένας άνθρωπος, διασύρθηκε η τιμή και η αξιοπρέπειά του και το λιγότερο που ζητάμε από τον κύριο Απέργη είναι να ζητήσει συγγνώμη. Μια μεγάλη συγγνώμη για έναν άνθρωπο που είναι καταρχήν πατέρας, πολίτης, εργαζόμενος και δεν έχει δώσει αφορμή στα χρόνια που υπηρετεί στο Δήμο την παραμικρή. Συγγνώμη να ζητήσετε, κύριε Απέργη, σας ένα... Μαθήματα πολιτικής αξιοπρέπειας, ειδικά από την κυρία Λιγνού, δεν δέχομαι. Ο κύριος Γιαλόγλου, το θέμα είναι γιατί ο κύριος Καρακατσάνης διέκοψε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Αν ο κύριος Καρακατσάνης... Ο κύριος Γιαλόγλου, παρακαλώ. Ευχαριστούμε, κύριε Απέργη. Γιατί διέκοψε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Το συζητάμε. Εγώ έχω... Δεν ξέρω αν αυτό ήταν η πολιτική που περιμένα, που οραματιζόμουν έτσι σε αυτό το συμβούλιο. Έχω νιώσει μια απογοήτευση, νιώθω ντροπή. Δεν ξέρω πώς θα αντικρίσω τους συναδέλφους εδώ απ' έξω. Έχουμε φάει 2 ώρες. Έχουμε μια συγκεκριμένη θεματολογία. Ένα πολυνομοσχέδιο που ψηφίζεται την Πέμπτη. Αυτά που πάμε να ψηφίσουμε, προφανώς και έχουν απήχηση πέρα από τους δημοτικούς υπαλλήλους, για όλους τους δημόσιους υπαλλήλους, διότι με το νόμο αυτό διαπερνούνται όλες οι κατηγορίες των δημοσίων υπαλλήλων ομοιογενώς σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε 2 πιθανότητες λοιπόν την Πέμπτη. Ή καταψηφίζει το πολυνομοσχέδιο, όπως πολύ σωστά είπε ο Δήμαρχος, οπότε τι μιλάμε εδώ πέρα. Ή φροντίζουμε να έχουμε και μια γραμμή άμυνα στην περίπτωση που υπερψηφιστεί και να κάνουμε διορθωτικές κινήσεις να περισσώσουμε κάτι. Για όνομα του Θεού. Γι' αυτό είμαστε εδώ πέρα. Αλλιώς δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, φυσικά και με ενδιαφέρει η ανάπτυξη του τόπου, φυσικά και μας ενδιαφέρει, και αυτό όμως δεν μπορεί να λυθεί τώρα σε 2 μέρες. Πρέπει, θέλει ολοκληρωμένο σχέδιο, θέλει επιχειρησιακό σχέδιο, θέλει δουλειά σοβαρή, τεχνοκρατική. Το πολυνομοσχέδιο εδώ και ένα χρόνο, για όσους γνωρίζουν, εδώ και ένα χρόνο το δουλεύουν. Θα πάνε να ζητήσουμε λοιπόν καταψήφιση και επανασχεδιασμό του μέχρι την Πέμπτη. Τώρα μην τρελαθούμε εδώ πέρα. Επανέρχομαι λοιπόν στο διατάφτα και λέω, τι κάνουμε για να αμβλύνουμε το πρόβλημα. Υπάρχουν συγκεκριμένα σημεία, δεν πρέπει να το ανοίξουμε το πράγμα, κατά την άποψή μου. Δεν μπορούμε να χώσουμε μέσα σε αυτή τη σκάφη τα πάντα. Θα πούμε 4-5 πράγματα τα οποία έχουν ρεαλισμό, έχουν σωστή τεκμηρίωση και μπορούν να τύχουν τη αποδοχή του σώματος μεθαύριο. Αυτό καταλαβαίνω εγώ εδώ πέρα. Δεν είμαστε βουλευτές για να πάμε να καταψηφίσουμε και να ρίξουμε την κυβέρνηση. Αν δεν απατώμε, δεν έχουμε δικαίωμα ψήφου στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Έχουμε όμως δικαίωμα παρέμβασης, εισήγησης στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας. Λοιπόν, συγγνώμη για την συστηματική φόρτιση, αλλά εντάξει. Λοιπόν, έχουμε και λέμε λοιπόν. Επίδομα νησιωτικότητας. Λέγεται παραμεθωρίου. Κατά την άποψή μου, πρέπει να μετονομαστεί σε νησιωτικότητας, να συμπεριλάβει πολύ σωστά λέμε και τον νομό Κυκλάδων, αναδεικνύοντας το γεγονός ότι οι οικονομικές απαιτήσεις ενός εργαζόμενου εδώ στις Κυκλάδες είναι ακόμα μεγαλύτερες από ότι έναν στυλέρο, παραδείγματος χάρη, που έχει εδώ και χρόνια επιδοτούμενα δρομολόγια, στη Ρόδο, όπου έχει οικονομίες κλίμακος και μπορούν να πέσουν οι τιμές. Εδώ στις Κυκλάδες δεν υπάρχουν οικονομίες κλίμακος. Και συνεπώς το επίδομα αυτό είναι απαραίτητο να δοθεί. Δεύτερο, ο οικονομικός παράγοντας, ο βασικός του νησιού, όπως θέσαμε εδώ, καλός ή κακός, λόγω του υδροκεφαλισμού του κράτους, είναι το δημόσιο. Όπως αυτό εκφράζεται, δημοτικοί υπάλληλοι, δημόσιοι υπάλληλοι, καθηγητές, νοσοκομιακοί υπάλληλοι κτλ. Όταν λοιπόν ένα τεράστιο κομμάτι της οικονομίας του νησιού στηρίζεται σε αυτό, η ανατροπή που θα υποστεί η οικονομία του νησιού από την εφαρμογή του πολυνομοσχεδίου εδώ είναι δυσανάλογη σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα. Αυτό είναι ένα δεύτερο σημείο το οποίο πρέπει να θέσουμε, να τεκμηριώσει την άποψή μας. Όσον αφορά το επίδομα καθαριότητας, βέβαια. Γιατί δεν είναι ανθυγιεινό, το καθαρίζει καλαθάκια δηλαδή στις τουαλέτες και είναι ανθυγιεινό, όλα είναι ανθυγιεινά. Δεν είναι τίποτα τρομερό, το κόστος του δεν είναι τεράστιο. Και επίσης, και τελειώνω, όσον αφορά το θέμα, δύο ζητήματα για την ορίμανση, εντέχνως, όπως θα έχετε διαπιστώσει, γιατί το διάβασα το πολυνομοσχέδιο εκτενώς, όπως θα έχετε διαπιστώσει, οι υφιστάμενοι υπάλληλοι, όταν πάνε να καταταχθούν με το νομοσχέδιο αυτό, μέχρι ας πούμε τα 15 χρόνια πάνε στο δέλτα βαθμό, όταν αυτή τη στιγμή στο β. Ο μέσος όρος λοιπόν πτώσης των υπαλλήλων από το πολυνομοσχέδιο είναι 2 βαθμοί, αν δεν κάνω λάθος, και διαψεύστε με. Αυτό γιατί γίνεται, εγώ ξέρω, το καταλαβαίνει ο καθένας. Διότι δεν μπορεί να υπάρξουν προσλήψεις στο επόμενο διάστημα. Συνεπώς, για να περιορίσουμε το οικονομικό κόστος αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τι κάνουμε, κατατάσσουμε τον κόσμο κάτω, ενώ αντίθετα στους νέους προσλαμβανόμενους
τους ουτοπικά ιδεατά προσλαμβανόμενους, τους δίνουμε τη δυνατότητα μέσα σε 10 χρόνια να πάνε στο βαθμό Β. Λοιπόν, αυτό λοιπόν που θα ήθελα να πω επίσης, στο βαθμό που, και το οποίο είναι οριζόντιο, έτσι δεν αφορά μόνο το Δήμο, αλλά νομίζω αφορά τους πάντες, είναι να τεκμηριωθεί και αυτό, η άνηση αυτή μεταχείριση μεταξύ νέων προσλαμβανόμενων και υφιστάμενων υπαλλήλων και να μπει ένα μίνιμουμ, όχι πτώση άνω του ενός βαθμού από τη νέα κατάταξη. Τέλος, όσον αφορά τις οργανικές θέσεις που καταργούνται, πρέπει να διαφοροποιήσουμε πάλι και να αναδείξουμε την ισιωτικότητα. Τα οργανογράμματα στην ισιωτική περιφέρεια δεν είναι στελεχωμένα όπως είναι στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη. Εκεί η περικοπή των οργανικών θέσεων δεν θα επηρεάσει τη λειτουργία των οργανισμών. Εδώ η περικοπή των οργανικών θέσεων μπορεί να είναι στο 50%. Γιατί τόση είναι η στελέχωση. Πρέπει λοιπόν να βάλουμε και εκεί πέρα ένα πλαφόν, να πούμε από τις κενές οργανικές θέσεις που πράγματι δύσκολα, όχι άνω του 30% περικοπή, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα πρόσληψης στο 70%. Αυτά ήθελα να πω. Ευχαριστώ. Ο κύριος Δαλαξάς. Οι εργαζόμενοι αυτή τη στιγμή κινητοποιούνται και ζητάνε τη συμπαράσταση από το Δημοτικό Συμβούλιο πάνω στα μέτρα που παίρνει η κυβέρνηση. Το πολυνομοσχέδιο, όσο τεχνική, κύριε Δήμαρχε, και να θέλετε να το περάσετε, δεν αφορά μόνο τους δημόσιους υπαλλήλους. Αφορά τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, έχει μείωση αφορολογήτου, κατάργηση των κλαδικών συμβάσεων που κάνουν τη ζωή των εργαζομένων όλο και πιο μίζερη. Τους έχουν σπρώξει στη φτώχεια. Και με έντεχνο πάλι τρόπο ο κύριος Απέργης, για να καλύψει την πλήρη συμφωνία του κόμματος Νέας Δημοκρατίας που τον εστήριξε στις δημοτικές εκλογές, γιατί η Νέα Δημοκρατία στηρίζει αυτό το πολυνομοσχέδιο με την επιτάχυνση της ψήφισής του. Και με έντεχνο τρόπο δεν τοποθετήθηκε κιόλας πάνω στο πρόβλημα που συνέδρευε σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο. Εμείς τι πιστεύουμε? Μπορεί, έχει τη δυνατότητα το Δημοτικό Συμβούλιο να προταστήσει μαζί με τους εργαζόμενους για την καταψήφιση του νομοσχέδιου. Και αυτή την εμπειρία, κύριε Δήμαρχε, την έχετε. Αν πάμε λίγο πίσω, το 92, αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο ακύρωσε, αν θυμόσαστε, την αγοροπολισία του Νεωρίου, το 1992. Άρα το ερώτημα εδώ που μπαίνει είναι, το Δημοτικό Συμβούλιο στηρίζει πλήρως αγώνες εργαζομένους και ζητάει από την κυβέρνηση να καταψηφίσει όλο το νομοσχέδιο. Να αντιταχθεί σε αυτή την καταστροφή των Δήμων που γίνεται την Πέμπτη, αν περάσει αυτό το νομοσχέδιο, με τον εξοβελισμό ανθρώπων που δουλεύουν στην αυτοδιοίκηση, με τη φτώχεια που θα έχει αντανάκλαση όχι μόνο βέβαια στους ίδιους, και μόνο γι' αυτό θα έπρεπε να βγούμε εμείς ως Δημοτική Συμβουλή στον δρόμο, αλλά αυτό κατ' επέκταση, αν περάσει και υλοποιηθεί, φανταστείτε τι Δήμο θα αποδώσει. Αυτό είναι το ένα. Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει στην αίθουσα αυτή Δημοτικό Σύμβουλος ο οποίος δεν θα ψηφίσει κατά αυτού του πολυνομοσχεδίου, μόνο και μόνο για τους δημοτικούς υπαλλήλους, τους οποίους και εμείς, όπως και πολλοί άλλοι σύμβουλοι από άλλες παρατάξεις, συμπαραστεκόμαστε. Εννοείται. Το θέμα όμως είναι σήμερα, πέραν τούτου, και νομίζω ότι θα πρέπει να προστεθεί στο συγκεκριμένο ψήφισμα αυτού που είπε ο συνάδελφος ο Ανδρέας ο Γιαλόγλου, για το πόσο ιδιαίτερο βάρος παίζει για τη σειρά το θέμα των δημοσίων υπαλλήλων και κατ' επέκταση των ιδιωτικών, έτσι μας παίρνει όλους την μπάλα και τους επιχειρηματίες, επειδή έχουμε πολλούς δημοτικούς και δημοσίους υπαλλήλους, πολύ περισσότερους από άλλες περιοχές, νομίζω είναι ένα καλό επιχείρημα. Αλλά το δεύτερο, και αυτό είναι που πρέπει επιτέλους, ενωμένοι όμως να βγούμε ενωμένοι ως Δήμος απέναντι στην κοινωνία. Δεν περιμένει μόνο η συριανή κοινωνία αυτό που πράγματι περιμένει, να συμπαρασταθούμε στους δημοτικούς μας υπαλλήλους και εργάτες σήμερα όλοι, αλλά περιμένει να μπούμε επικεφαλής των αγώνων αυτού του νησιού. Και αυτή η πρόσκληση που την απευθύνουμε εμείς με αυτό το δελτίο τύπου προς τον κύριο Δήμαρχο, είχαμε παρακαλέσει από το Σάββατο να γίνει και μια επικεφαλής, παρακαλώ, μια επικεφαλής, όχι νόμιζα να μιλάτε σε μένα, συγγνώμη. Μια επικεφαλής, η επικεφαλής των παρατάξεων, να έχουμε βρεθεί μισή ώρα, μία πριν, μια μέρα, να έχουμε κάποια κοινή θέση. Εμείς πιστεύουμε ότι ο Δήμος επιτέλους, και φαίνεται και από το πρόβλημα που κατακρεουργούνται από την κυβέρνηση αυτή για λογαριασμό της Τρόικας,
αδιέξοδα οι δημοτικοί του υπάλληλοι, το προσωπικό εδώ πέρα για να βγάλει τη δουλειά των Δήμων όπως οραματίζουν την κυβέρνηση με τον Καλλικράτη, δεν αρκεί. Πρέπει λοιπόν να βγει και να είναι επικεφαλής. Αυτό επιμένουμε, ότι θα πρέπει αυτή η Δημοτική Αρχή, αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο, να καλέσει σύσκεψη όλων των φορέων. Την Τετάρτη υπάρχει απεργία. Θα είναι αλλού τα δημοσιοπολικά σωματεία, πουθενά ο Δήμος ή κάποιοι από το Δήμο, δημοτικοί σύμβουλοι. Αλλού θα είναι το εργατικό κέντρο, αλλού θα είναι ο εμπορικός σύλλογος. Αν αυτό δεν πάρει την ευθύνη, το ήθος, το κύρος που έχει ένας Δήμος να το κάνει, όλοι ενωμένοι σε αυτά που συμφωνούμε. Και νομίζω πλέον ότι δεν πρέπει η Δημοτική Αρχή να προσπαθεί να ξεφύγει από το αναπόδραστο. Δεν μπορεί να ξεφύγει. Ο ίδιος ο κύριος Δήμαρχος είπε, και δεν είναι προσωπικό, ότι πλήττουν το Δήμο και οικονομικά, δεν του δίνουν αυτά που πρέπει να πάρει η κυβέρνηση, πλήττει τους υπαλλήλους, μα πλήττει όλους τους δημότες. Ποιος θα βγει να αντιταχθεί δηλαδή σε αυτές τις κυβερνητικές πολιτικές? Επειδή το λέτε, κύριε Δήμαρχε, και έχω ελάχιστα δευτερόλεπτα, το άφησα για τελευταίο. Το έχουμε πει επανειλημμένα στην ενδιάσκηση και έχει πάρει και από εμάς μια άλλη διαφορετική άποψη. Δεν μας ενδιαφέρει η έκτη δόση και η έβδομη. Δεν είμαστε ναρκωμανείς δοσατζίδες. Ας τελειώσει αυτή η ιστορία ότι από τα δάνεια πληρώνουν τη μισθή και οι συντάξεις. Δεν είναι κατά κύριο λόγο ή αποκλειστικά δεν είναι έτσι. Και τέλος πάντων, ας βγάλουμε ένα ψήφισμα που να λέει ότι πάρτε το μνημόνιο και φύγετε από εδώ. Πώς να το πω δηλαδή αλλιώς? Το λέει ο κόσμος, χιλιάδες κόσμος το λέει. Να βγάλουμε ένα ψήφισμα που λέει να κάνουν τα αντίθετα και να μην πληρώσουν τους δανειστές. Την αντίθετη οικονομική πολιτική. Και τότε θα μπορούμε να είμαστε σε εισαγωγικά επικεφαλής όλων των φορέων για κοινό αγώνα. Σήμερα για τους δημοτικούς υπαλλήλους, αύριο για τον Νεόριο, για τη ΔΕΗ κλπ. Αυτή είναι η διαφορά μας. Τη λογική ότι πρέπει δευτερόλεπτα και τελειώνω. Πρέπει δηλαδή κάθε φορά που θα φέρνει ένα μέτρο η κυβέρνηση να μπορέσουμε να πούμε ή θα τα αλλάξετε, θα πάνε να φύγετε. Να τους το πούμε δηλαδή. Ο κύριος Δήμαρχος. Δεν μου αρέσει να μιλάω σε αυτό το σώμα ειλικρινά για τέτοια θέματα. Αλλά δεν είναι τόσο απλά όσο τα λέμε, ρε παιδιά. Δεν είναι έτσι δηλαδή. Ακόμη και αν κατεβάσει τα ρολά το κράτος και πει ότι πληρώνει μόνο τα χρέη και πει ότι δεν πληρώνει κανένα χρέος. Κανένα χρέος, έτσι. Είναι δομημένο έτσι το κράτος με τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει και τις κακοκεφαλιές που κάνανε επί δεκαετίες και οι δύο κυβερνήσεις. Να μην μπορεί να πληρώσει μισθούς και συντάξεις από μόνο του. Δηλαδή, πέρα από το ότι θα κάνεις ένα παγκόσμιο ντόμινο και θα καταρρεύσεις την Ευρωζώνη, πιθανόν να πας και πέρα από τον Ατλαντικό κτλ. Σαν Ελλάδα, αν κάνεις μια τέτοια επιλογή, παράλληλα θα σου λείπουν 7 δισεκατομμύρια ευρώ για να καλύψεις υποχρεώσεις σε μισθούς, συντάξεις και γενικότερα σε κρατικές δαπάνες. Ποιος θα τα δώσει αυτά τα λεφτά δηλαδή? Δηλαδή, αν έχετε βρει κάποιον άλλον, να πούμε ότι πάω έξω από τον ευρώ, ρε, τους κερατάδες, τους έτσι αλλιώς, συγγνώμη για τις εκφράσεις μου δηλαδή, και να πούμε τους γράφουμε. Και πάμε στην δραχμή, ας πούμε. Αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον δεν είμαστε οικονομολόγοι, αλλά οι περισσότεροι οικονομολόγοι λένε ότι αν αυτή τη στιγμή με την τεράστια παγκόσμια ύφεση σηκωθεί η Ελλάδα και φύγει από το ευρώ, θα γίνει το σώσε στην Ελλάδα. Δηλαδή δεν είναι απλά πράγματα να λέμε ότι εντάξει, βρίσκονται και δύο-τρεις και λένε να πάμε στη δραχμή, ας πούμε. Δεν είναι λύση η δραχμή, το λένε οι περισσότεροι οικονομολόγοι και αυτοί που είναι σφόδρα πολέμοι της κυβέρνησης. Δεν το λέω εγώ, ας πούμε, ή οποιοδήποτε άσχετος. Το λένε καθηγητές του Πανεπιστημίου οικονομολόγοι αυτό το πράγμα. Δεν είναι απλές οι λύσεις δηλαδή σήμερα τώρα, αλλά δεν είναι και η ώρα για αυτές τις συζητήσεις. Που λένε ότι μπορεί να φύγουμε από το ευρώ. Τώρα μην πέσουμε σε αυτό. Και να πω παρακαλώ, κάτι άλλο. Παρακαλώ. Αυτή ήταν μια παρένθεση. Τώρα παρακαλώ. Μου έδωσε αυτό. Αν έχετε την καλοσύνη, παρακαλώ. Απλώς να σας πω ότι επειδή τέθηκε προηγουμένως το θέμα. Σας έχω πει ότι ο Δήμος έχει υποχρέωση να κρατάει δύο μισθούς μέσα. Από εκεί και πέρα επαναλαμβάνω ότι ο Δήμος είναι εξαρτημένος, όπως όλοι οι Δήμοι της χώρας, από την τακτική οικονομική ενίσχυση που έρχεται, που ενώ πρέπει να την εισπράττει το κράτος από το φόρο φυσικών προσώπων, από τα τέλη κυκλοφορίας και από ό,τι άλλο προβλέπεται με το σχετικό νόμο, αυτά τα παρακρατάει το κράτος μέσα στις ανάγκες τις τεράστιες που έχει, δεν τα δίνει έγκαιρα στους Δήμους, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν να κλονιστούν και οι υγιείς οικονομικά Δήμοι. Εμείς μόνο με τα τέλη τα ανταποδοτικά μπορούμε να πληρώσουμε και να προγραμματίσουμε τους οδοκαθαριστές. Οι άλλοι υπάλληλοι πληρώνονται μέσα από αυτά που περιμένουμε να πάρουμε κάθε μήνα ως τακτική οικονομική ενίσχυση από την κυβέρνηση. Αν η κυβέρνηση έχει άλλες ανάγκες να καλύψει
Ξέρω εγώ, ενώ τα λεφτά αυτά είναι να πάνε καθαρά στους Δήμους και πρέπει να τα δώσει για νοσοκομεία ή για οτιδήποτε άλλο κτλ. Θα μας περικόψει και μέχρι τώρα έχουμε τεράστιες καθυστερήσεις σε αυτά τα χρήματα και όλοι οι Δήμοι φυσικά στην Ελλάδα είναι στα κεραμίδια και φωνάζουν τι γίνεται, πώς θα λειτουργήσουμε. Φανταστείτε τώρα να είχαμε έλλειμμα ως Δήμος, τι καταστάσεις θα αντιμετωπίζαμε με όλες αυτές τις τρομερές χρονοτριβές που γίνονται στο να πάρουμε αυτά που δικαιούμαστε και είναι προϋπολογισμένα στον κάθε Δήμο από την τακτική οικονομική ενίσχυση, τη ΣΑΤΑ και ούτω καθεξής. Διάσημα τα τελευταία δύο χρόνια είχα την τύχη να υπηρετήσω το Δήμο ως αντιδήμαρχος, ως και ως προϊστάμενος αρκετών υπηρεσιών του Δήμου και σε μια περίοδο που δεν ήταν ευχάριστη, γιατί υπήρχε όλη η οικονομική κρίση, όλη η δυσκολία ανέβρεσης πόρων, όλες οι μειώσεις προσωπικού των εργαζομένων και γενικότερα μια συγκυρία, όπως ξέρετε, που δεν σε βοηθούσε να κάνεις αρκετά από τα πράγματα που επιθυμείς ή οραματίζεσαι να κάνεις. Εκείνο που θέλω να πω λοιπόν για τους εργαζόμενους του Δήμου με αφορμή το γεγονός ότι συζητάμε για το δικό τους θέμα καταρχάς είναι ότι με όλες τις μειώσεις των αμοιβών τους και ήταν σημαντικές, με μειώσεις, με εξάλληψη τελείως των δώρων, με τις ποσοστιαίες μειώσεις και τις αυξήσεις των φόρων αλλά και την αύξηση των ωραρίου, θέλω να το πω δημόσια γιατί γενικώς δεν έχουμε την ευκαιρία να το λέμε αυτό συχνά, όλοι οι εργαζόμενοι εργάστηκαν υποδειγματικά και πιστεύω σε μια γενικότερη διαρκή πορεία αναβάθμιση του Δήμου εργάστηκαν και ακόμα καλύτερα από τα προηγούμενα χρόνια. Όμως σήμερα αυτό που με ανησυχεί περισσότερο, βέβαια καταλαβαίνω τους εργαζόμενους ανησυχεί, κοιτάνε ακριβώς σε πρώτη φάση το τι λέει το νομοσχέδιο και ποια θα είναι η αμοιβή τους. Μαζί με αυτό με ανησυχεί το γεγονός ότι εάν πράγματι, γιατί δεν έχω διαβάσει το πολυνομοσχέδιο όπως έχει κατατεθεί στη Βουλή, αλλά αν πράγματι όπως διαβάζω και εδώ το δημοσίευμα είναι του βήματος, η μισθή είναι τόσο χαμηλή. Αν πράγματι μιλάμε για μισθούς, το έθνος, ναι, συγγνώμη. Αν πράγματι μιλάμε για μισθούς που είναι στα μεικτά γύρω στα 800 ευρώ και στα καθαρά 450 ή 500 ευρώ, δηλαδή μισθούς που είναι χαμηλότερα ακόμα και από ένα part-time μερικής απασχόλησης εργαζόμενο, τότε πραγματικά ανησυχώ τρομακτικά για τη συνοχή και τη λειτουργία του Δήμου. Γιατί βέβαια, ναι, μεν είπα ότι όλο αυτό το διάστημα εργαζόμενα απέδωσαν παρά τις μειώσεις, αλλά δεν ξέρω πώς μπορούμε πραγματικά να διοικήσουμε και να λειτουργήσει ο Δήμος όταν μιλάμε για τέτοιους μισθούς. Ελπίζω και εύχομαι. Και φυσικά ψηφίζω οποιοδήποτε ψήφισμα συμπαράστασης κτλ. Ελπίζω και εύχομαι να μην είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα και οι μισθοί που τελικά παρά την κρίση που θα καταλήξει το νομοσχέδιο να μην είναι αυτοί. Υπόθηκε επίσης και οφείλω να το πω, αν και δεν είχα σκοπό, έγινε ο χαρακτηρισμός για τον κύριο Καρακατσάνη. Παρόλο που ο Δήμαρχος κάλυψε αυτό το θέμα, είμαι ως πολιτικός προϊστάμενος και της πολεοδομίας. Οφείλω να πω ότι το προηγούμενο διάστημα πετύχαμε σε συνεργασία με τον Δήμαρχο να πάρουμε μια πολεοδομία η οποία είχε σοβαρά προβλήματα αξιοπιστίας, να ρίξουμε εκεί μάχημα 10 στελέχη των πρώην τριών Δήμων, κρατώντας και την αφρόκρεμα των στελεχών που υπηρετούσαν προηγουμένως στην πολεοδομία και πραγματικά με τη δουλειά του κύριου Καρακατσάνη, τη συνεχή δουλειά πρωί, απόγευμα, μεσημέρι, να έχουμε αυτή τη στιγμή, πιστεύω, κάνει μια από τις πιο αξιοπρεπείς και δυνατές και καθαρές κυρίως πολεοδομίες στην Ελλάδα. Και αυτό νομίζω ότι δεν χρειάζεται κάποια συγγνώμη από οποιονδήποτε άλλον έχει κάνει χαρακτηρισμούς. Νομίζω ότι αρκεί η εμπιστοσύνη και η αναγνώριση από εκείνους που καθημερινά συνεργάζονται μαζί με τον Καρακατσάνη και όλα τα στελέχη της πολεοδομίας και βλέπουν καθημερινά το αποτέλεσμα. Όπως βλέπω, ο χρόνος. Αυτό έχει ολοκληρωθεί ο χρόνος μου. Οπότε πολλά πράγματα ήθελα να πω, αλλά αν δεν υπάρχει δευτερομιλία, τουλάχιστον σε 10 δευτερόλεπτα θα πω ότι ξεπερνώντας το κομμάτι της κρίσης, το οποίο θα ήθελα να αναφερθώ και τις αιτίες του, θα καταλήξω ότι είμαι αισιόδοξος, δεν μπορώ να τα παρατήσω. Πιστεύω ότι όπως και να καταλήξει το πολυνομοσχέδιο, ξανά μαζί με τα στελέχη του Δήμου, με οποιοδήποτε τρόπο θα προσπαθήσουμε να εργαστούμε καλύτερα και περισσότερο και να αποδώσουμε για τους δημότες μας. Ευχαριστώ.